Πολιτικά μηνύματα με φόντο τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές εξέπεμψαν ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, υποδεχόμενοι τους φορείς της πόλης στις εκδηλώσεις για τη νέα χρονιά. Με οικοδεσπότη τον Ευρυπίδη Κουκιαδάκη πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίτας στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, με τον ίδιο να αποχαιρετά το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, εκφράζοντας την ευχή να επικρατήσει γόνιμος διάλογος και συνεργασία μεταξύ υποψηφίων και παρατάξεων μετά τις επερχόμενες εκλογές. Η χρονιά αυτή να είναι η χρονιά του γόνιμου διαλόγου. Το επιβάλλουν οι συνθήκες, έχει ανάγκη η χώρα από το να συνεννοηθούμε και το θεσμικό πλαίσιο, ιδιαίτερα για την αυτοδιοίκηση, επιβάλλει να μιλήσουμε. Επί της ουσίας, να μιλήσουμε με προγράμματα, να μιλήσουμε με προτάσεις και να δώσουμε προοπτική για τις λύσεις τους. Η απουσία του Βασίλη Λαμπρινού από την εκδήλωση της Περιφέρειας, όπου παραδοσιακά παραβρίσκεται ο εκάστοτε Δήμαρχος Ηρακλείου, συζητήθηκε στα πηγαδάκια μέχρι την έλευση του Αρχιεπισκόπου και την έναρξη του σύντομου τελετουργικού. Όλο το έτος να είναι πολύ ευλογημένο και καλό. Να ζήσετε. Ο Ευρυπίδης Κουκιαδάκης χαρακτήρισε το 2018 που έφυγε ως τη χρονιά της πολιτικής προστασίας, αποδίδοντας εύσημα στην πυροσβεστική και την αστυνομία, αλλά και τις υπηρεσίες της περιφέρειας που κατάφεραν να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν. Δελέασε ο Αρχιεπίσκοπος, προσφέροντας στην περιφέρεια ένα κομμάτι που έχει και σοκολάτα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό κίνητρο, αλλά έχουμε άξιους να συνεχίσουν, επομένως μπορούν να συνεχίσουν και να δοκιμάσουν τη σοκολάτα. Αμέσως μετά οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων κατευθύνθηκαν στην Ενετική Λότζια, τόσο για την καθιερωμένη κοπή της πίτας, όσο και για να ευχηθούν στον εορτάζοντα Βασίλη Λαμπρινό. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου ευχήθηκε ένα ειρηνικό και αποδοτικό 2019 συλλογικά και ατομικά για όλους τους πολίτες. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δίπλα στους δημότες, σε ό,τι χρειαστούν, και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Κόψτε αυτό που θα κόψει πιο καλό. Ο Βασίλης Λαμπρινός αναφέρθηκε και στις προτεραιότητες της παραταξής του για το υπόλοιπο της θητείας του, όσο όμως και μετά τις εκλογές, θέτοντας ψηλά τον πύχη για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην πόλη για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες. Και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε δώσει δείγματα γραφής ήδη με τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και το πέρας των οποίων θα ασφαλώς θα διευκολύνει πάρα πολύ τόσο την κινητικότητα όσο και την ζωή γενικότερα των δημοτών και των επισκεπτών της πόλεως.